Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση από την Αλφα Τηλεόραση. Η καταβολή μειωμένων συντάξεων σε όσους θα συνταξιδοτούνται από την 1η Ιανουαρίου 2015, η αύξηση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για λήψη κατώτατης και βασικής σύνταξης, τουλάχιστον στα 20 χρόνια από τα 15 και η εξάλειψη των μη ανταποδοτικών παροχών παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές έως μέτρα με άμεσο δημοσιονομικό όφελος. Η καταβολή μειωμένων συντάξεων σε όσους θα συνταξιδοτούνται από την 1η Ιανουαρίου 2015, η αύξηση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για λήψη κατώτατης και βασικής σύνταξης τουλάχιστον στα 20 χρόνια από τα 15 και η εξάλειψη των μη ανταποδοτικών παροχών παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές ως μέτρα με άμεσο δημοσιονομικό όφελος. Τα παραπάνω μέτρα προτάθηκαν ως εναλλακτικά της μείωσης στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις που η κυβέρνηση αποκλείει για πολιτικούς, κοινωνικούς αλλά και δημοσιονομικούς λόγους, αφού τυχόν νέα μείωση θα περιόριζε τα έσοδα από τις παρακρατούμενες εισφορές. Για τους ίδιους λόγους απομακρύνθηκε ενδεχόμενη παρέμβαση στα χαμηλότερα όρια πριν από το 62ο έτος. Στο πλαίσιο της συζήτησης για νέες προσαρμογές εντάσσονται σύμφωνα με πληροφορίες η μείωση των νέων συντάξεων, η μείωση της κατώτατης σύνταξης μέσω της κατάργησης της κρατικής επιδότησης, η καταβολή υποδοχής της κατώτατης όσο και της βασικής εγγυημένης από το κράτος σύνταξης των 360 ευρώ με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 20 ετών ασφάλισης αντί των 15. Η αποσύνδεση του ΕΚΑΣ από τις συντάξεις και η καταβολή του με τα κριτήρια που ισχύουν για τη λήψη του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας έχει προτείνει πάγωμα των κύριων συντάξεων στα σημερινά επίπεδα και μετά το 2016 και ενοποιήσεις των βασικών λειτουργιών των ταμείων, ενώ σύγκληση φέρεται υπήρξε για τις αλλαγές σε απεργιακό νόμο, lockout και συνδικαστικές άδειες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φέρεται να εμένει για τις ομαδικές απολύσεις. Οι βουλευτές θα πρέπει να σκεφτούν επιτέλους το λαό, δηλώνει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Δράμας της ΑΔΕΔΗ αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται και πλήττουν οικονομικά τους πολίτες. Ο Γιώργος Αλπιστής, καλεσμένος χθες στην εκπομπή Επίκαιρα της Αλφα Τηλεόρασης, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την επικρατούσα κατάσταση και τόνισε ότι θα πρέπει να επέλθουν αλλαγές. Εάν, ας πούμε, το ΑΕΠ παραμείνει στα επίπεδα τα οποία βρίσκεται, κανένας δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί για να αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Εμείς συζητάμε ότι καταρχάς πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Η απάντηση είναι ναι. Μόνο στον δημόσιο τομέα η απάντηση είναι όχι. Πρέπει να, από τη στιγμή που το κόστος ζωής δεν έχει πέσει, γιατί αν έπεφτε, ξέρετε, το κόστος ζωής, τότε πιθανώς να ήμασταν σε μια αντίστοιχη οικονομική κατάσταση. Εδώ μιλάμε ότι το κόστος ζωής είναι του 2014 και η μισθή είναι του 1990. Αυτό είναι μια... Άρα λοιπόν, ή πρέπει να πέσει το κόστος ζωής, άρα πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση και ταυτόχρονα να υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που να οδηγήσουν στις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων. Μπορεί να γίνει με ένα μαγικό ραβδί, όχι δεν μπορεί να γίνει με ένα μαγικό ραβδί, μην γελιόμαστε, δεν είναι ότι θα το ζητήσω και θα μου το κάνουν, πρέπει να υπάρξουν οι προϋποθέσεις. Ωστόσο όμως, κάποιοι άνθρωποι. Υπάρχουν τώρα προϋποθέσεις. Υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Γιατί υπάρχουν. Από την κυβέρνηση θα σας λέγανε ότι τι αυξήσεις. Εδώ μιλάμε τώρα για περαιτέρω μείωση συντάξεων. Ήδη δηλαδή δρομολογείται η μείωση των συντάξεων. Ναι, δρομολογείται γιατί ακριβώς δεν φροντίζουν να αυξηθεί το ΑΕΠ. Και το ΑΕΠ δεν αυξάνεται με μαγικό τρόπο. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις σε διάφορους κλάδους για να μπορέσουμε να πάρει μπρος και να επανακινηθεί η οικονομία. Εδώ μιλάμε, κοιτάξτε να σας πω κάτι, η επερχόμενη μείωση μέσα του νέου μισθολογίου, η οποία θα γίνει, εφόσον γίνει το νέο μισθολόγιο, θα γίνει και η μείωση, έτσι. Δεν θα δημιουργήσει περισσότερη ύφεση στη χώρα μας. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο το δούνου του να λέει ότι κάναμε λάθος τη συνταγή και ξέρετε αυτά τα λάθη, εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν αθώα λάθη, γίνανε για συγκεκριμένους λόγους τα λάθη,
γίνανε για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε σαν κράτος αυτά τα λάθη, ούτως ώστε αύριο μεθαύριο με πολύ μεγαλύτερη ευκολία να δώσουμε τους φυσικούς πόρους μας, να δώσουμε τα, να γίνουμε το τουριστικό θέατρο της Ευρώπης και να μην έχουμε απαιτήσεις σαν λαός. Έτσι, όλα αυτά ήταν συγκεκριμένα. Εγώ θεωρώ, είμαι ξεκάθαρος πάνω σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, εφόσον δεν κάνεις τις απαραίτητες κινήσεις για να αντιστρέψεις το κλίμα στην οικονομία, δεν μπορείς να αυξήσεις τους μισθούς και τις συντάξεις. Αν όμως προχωρήσεις σε περαιτέρω μείωση, γιατί ξέρετε, το βλέπω, το ακούω και αυτό, να μειώσουμε κι άλλο το μισθολογικό κόστος του δημοσίου, τότε θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Ξέρετε, αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι οι διάφοροι κλάδοι μαλώνουν, θα το έχετε ακούσει από παλιά, από τον ιδιωτικό τομέα. Ναι, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι η κατάρα του ελληνικού κράτους και εδώ στη Δράμα, ναι, με τους δημοσίους υπαλλήλους και τα βάζουν όλοι με τους δημοσίους υπαλλήλους, οι ιδιώτες με τα μαγαζιά και το ένα και το άλλο, έτσι. Πότε άρχισαν να έχουν κρίση τα μαγαζιά στη Δράμα? Όταν κόπηκε το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα. Είναι αλυσίδα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είναι αλυσίδα. Λοιπόν, όταν τα ζεις, τα έχεις ζήσει, σου έχουν συμβεί και δεν έχεις αντιληφθεί για ποιο λόγο σου έχουν συμβεί, γιατί η Δράμα, έτσι πώς είχε γίνει η κατάσταση, τι ήταν? Ήταν μια πόλη συνταξιούχων που είχαμε από θέματα από αυτούς που ήταν στη Γερμανία και είχαν φέρει κάποια χρήματα και μια πόλη δημοσίων υπαλλήλων και στρατού. Ο στρατός σιγά σιγά εξαφανίστηκε. Φοιτητές δεν αποκτήσαμε ποτέ, γιατί περί άλλα τριβάζανε οι πολιτικοί άρχοντες της Δράμας εκείνα τα χρόνια. Και τι έμεναν? Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν λοιπόν μειώθηκε κατά 40% ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου, τα μαγαζιά σταματήσαν να έχουν κίνηση. Και δεν κάνουν τζίρους. Και υπάρχουν όμως παρόλα αυτά κάποιοι σήμερα από εγώ μου λένε ναι, να μειωθεί και άλλο ο μισθός τους για να δουν αυτοί. Δηλαδή, πού μπορείς να λειτουργήσεις εκδικητικά, μα βάλω να τρώμε ο ένας στις άρκες του άλλου. Αντί να φάμε αυτούς τους ίδιους και να τους πούμε κάτσε ρε φίλε. Παίρνεις 8.000 ευρώ σαν βουλευτής για να μπαίνεις μέσα σε διάφορες επιτροπές και να στείλεις το κεφαλάκι σου και να έχεις 10 παρατρεχόμενους από δίπλα και δεν μπορείς να κάνεις μια πρόταση και δεν μπορείς να συνθέσεις και δεν μπορείς να διηγήσεις. Δηλαδή, ποια είναι η δουλειά σου? Γιατί σε ψηφίσαμε και σε στείλαμε και είσαι υπουργός? Για να έχεις τις 5 συνοδείες με τα αυτοκίνητα, τα περιπολικά από δίπλα να σε πηγαίνουν στο αεροδρόμιο όταν θα έρχεσαι στη Δράμα και να σε κάνουμε προσκυνήματα, ή για να δεις πώς μπορείς αυτή την ρημάδα, την πόλη, να την ανεβάσεις πιο πάνω? Και πού είναι οι προτάσεις? Λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ τι απαιτώ? Εγώ απαιτώ αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον αυτή τη στιγμή κυβερνούν, να σκεφτούν τον λαό. Να πάψουν να είναι πουλημένοι. Γιατί πουλημένοι έχουν πουληθεί στην Τρόικα. Εντάξει. Κάποιος θα μπορούσε να σας πει ότι κάνετε αυτή τη στιγμή πολιτική αντιπαράθεση. Όλα πολιτικά. Κάντε μάλλον κομματική αντιπαράθεση. Κομματική έτσι. Δεν κάνω γιατί δεν ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαι αυτή τη στιγμή κομματικά ανένταχτος. Δεν ανήκω σε κανέναν σχηματισμό. Έτσι. Και πιθανώς δεν με θέλει κανένας σχηματισμός, γιατί η απόψη μου είναι έξω από κομματικά πλαίσια. Δεν με ενδιαφέρει το τι θα πει το κόμμα, με ενδιαφέρει το τι θα πει απλώς ο κόσμος. Και αυτός ο απλός ο κόσμος, όταν θα ξυπνήσει και θα πει και εμένα, δεν με ενδιαφέρει αν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και με διορίσει, αρκεί να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο κάθε ΣΥΡΙΖΑ και να αλλάξει κάποια πράγματα. Ξέρετε τι είπε κάποιος συνάδελφος? Τώρα θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, λέει, μπας και διοριστώ εκεί πέρα. Δηλαδή δεν γίνονται διορισμοί, δεν πρόκειται να γίνουν διορισμοί, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και η νοοτροπία όμως, αυτό ξέρετε. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Ας ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ας ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω να μην ψηφίσει, ας ψηφίσει ό,τι θέλει. Αλλά να μην του πιπιλίζουν τα αυτιά με ψεύτικες υποσχέσεις. Να αναγκάσει αυτούς που ψηφίζει να έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν μπορεί να μου λέει ο άλλος ότι εγώ είμαι υπέρ της 12χρονης ενιαίας παιδείας, τέλος πάντων, το σχολείο να είναι 12χρονο ενιαίο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα επαγγελματικά λύκεια καταργούνται. Και να μπαίνει μέσα στα επαγγελματικά λύκεια και να λέει εγώ έχω αυτή την πολιτική, αλλά μη στεναχωριέστε, θα τα βρούμε. Κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε. Είναι απίστευτα, ξέρετε, είναι απίστευτα τα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά οι συνάδελφοι
Τι να κάνουν, δηλαδή, στην ανάγκη τους. Νομίζω ότι έχουμε είναι και εμείς τόσο... ευθύνες. Έχουμε και εμείς ευθύνες. Δηλαδή, οι ευθύνες δεν είναι μόνο στους πολιτικούς και στους αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Οι ευθύνες είναι και σε εμάς και στους συνδικαλιστές, αυτό που είπατε πριν κάποια από λίγο. Κάποια στιγμή πρέπει να ζητάμε δηλαδή από τους συνδικαλιστές, αλλά και εμείς λειτουργούμε με την ίδια νοοτροπία. Έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να στείλουμε τον κάθε κατεργάτη στον πάγκο του. Έτσι, και να ψηφίσουμε λίγο σοβαρά. Έχουμε ένα. Να σας πω κάτι. Η απεργία. Λέγαμε για την απεργία. Δεν αξίζει η απεργία. Άμα δεν αξίζει η απεργία αυτή η κυβέρνηση, γιατί προσπαθεί με το νέο συνδικαλιστικό νόμο, γιατί ξέρετε η αντίδραση μας στο συνδικαλιστικό νόμο, δεν είναι αν θα μειωθούν οι συνδικαλιστικές άδειες. Τώρα αυτά είναι, ξέρετε, πάλι το γνωστό τέχνασμα, πώς θα χτυπήσουμε κάποιον για να μην μιλάει. Ξεκινάω να μιλήσω εγώ, σου λέει, α, θα του μειωθεί η άδεια, η οποία έχει συνδικαλιστική, γι' αυτό μιλάει. Δεν με ενδιαφέρει, ας μου μειωθεί. Αν πραγματικά εγώ ενδιαφέρομαι για το καλό και να μου μειωθεί και να μην έχω, θα συνεχίσω να ασχολούμαι για το καλό. Αν δεν με ενδιαφέρει, θα πάω σπίτι μου. Δεν πειράζει, να έρθει κάποιος άλλος καλύτερος, ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφέρεται. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα κάνει τις απεργίες να γίνονται με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο. Γιατί προσπαθεί λοιπόν μια κυβέρνηση να το κάνει αυτό? Γιατί η απεργία είναι όπλο. Μα φυσικά και είναι όπλο. Αλλά όταν το ξεφτιλίζεις, εσύ ο ίδιος, με όλον αυτόν τον τρόπο που σας εξήγησα, με όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο σας έβαλα, τότε αυτό το όπλο γυρνάει και γίνεται μπούμεραν. Και γίνεται η αδυναμία σου. Το ΔΣ του νοσοκομείου παρανόμως τοποθετεί μέλος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μη αξιοκρατικά, υποκύπτοντας σε πιέσεις άνωθεν. Αυτό καταγγέλει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Δράμας, Γιώργος Χαλιβίδης. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε και τους συναδέρφους αλλά και ολόκληρη την δραμηνή κοινωνία για πράγματα που συμβαίνουν στην διοίκηση του νοσοκομείου, στο διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου και δεν έχουν καμιά σχέση με την νομιμότητα και την διαφάνεια. Σε μια εποχή που όλοι υποτίθεται κρινόμαστε, αξιολογούμαστε με αξιοκρατικά κριτήρια και μάλιστα κινδυνεύουν και συνάδελφοι με απολύσεις γιατί είναι ανάξιοι ή ανίκανοι, έρχεται το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των εκπρόσωπων των εργαζομένων, τον κύριο Παναγιωτίδη, και παίρνει αποφάσεις αδιαφανείς και παράνομες, προκειμένου να ικανοποιήσει οι μέτερους σε θέσεις ευθύνης. Έτσι, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τόσο του Σωματείου, όσο και την εισήγηση της Διοικητικής Διευθύντριας για την τοποθέτηση μέλους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως ορίζουν διατάξεις του νόμου 3528 του 7 του υπαλληλικού κώδικα στο άρθρο 159, προχωράει σε μια παράνομη τοποθέτηση υποκύπτοντας τις πιέσεις άνωθεν και παραβαίνει την νομοθεσία, η οποία σαφώς ορίζει ότι πρέπει να κριθούν προϊστάμενοι διεύθυνσης και προχωράει σε άλλες κρίσεις χωρίς μάλιστα να λαμβάνει καν υπόψη και την νομική γνωμοδότηση που η ίδια η διοίκηση ζήτησε. Αυτά τα πράγματα θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτα. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι πραγματικά δίνουν το αίμα τους, κινδυνεύει η υγεία τους λόγω των αποχωρήσεων, των συνεντοξιοδοτήσεων, δουλεύουν πέραν του ωραρίου για να μπορέσουν να καταφέρουν και να βγάλουν πέρας την δουλειά που έχει το νοσοκομείο, βλέπουμε τέτοια πράγματα και δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο διοικητικό συμβούλιο. Επίσης, χαριστικές τοποθετήσεις χωρίς να προηγηθεί δημόσια διακήρυξη για θέσεις που είναι καλές, δίνονται με απευθείας ανάθεση με βάση την ευνοιοκρατία. Όλα αυτά τα πράγματα τα καταγγέλουμε και φυσικά δεν θα μείνει αυτή η καταγγελία μας σε επίπεδο μόνο blogs, τύπου και τηλεόρασης, αλλά θα προχωρήσουμε και στην επιθεώρηση ελεγκτών δημόσιας διοίκησης και στην ΥΠΕ και όπου κρίνουμε ότι είναι αρμόδιο. Καθόλου νόμιμη είναι η τοποθέτηση του μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δηλώνει ο διοικητής του νοσοκομείου Δράμας. Ο κύριος Τρέντσιος επισημαίνει ότι όλες οι διαδικασίες έγιναν όπως ακριβώς προβλέπεται. Ότι σήμερα, με ό,τι γίνεται σε δημόσιο χώρο, πρέπει να είναι διαυγές, φανερό και να εμπεριέχει μέσα όχι μόνο την αξιοκρατία, αλλά και τη τήρηση του νόμου. Εμείς σαν διοίκηση πήραμε μία απόφαση για τη συμπλήρωση μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει τέλος του χρόνου,
με βάση τον νόμο το οποίο έδινε το δικαίωμα στη διοίκηση από ένα κατάλογο 10 ανθρώπων να επιλέξει αυτόν που έχει τις προϋποθέσεις να είναι, και αυτή την επιλογή κάναμε. Τώρα, το ότι υπάρχουν οι διαμαρτυρίες και ενστάσεις, αν θέλετε, από το Συνδικάτο. Είναι θυμηθό το Συνδικάτο και προασπιζόμενο τα συμφέροντα των εργαζομένων και πιθανά έχοντας υπόψη ότι κατά το παρελθόν πολλές φορές εκείνο το οποίο έπαιζε ρόλο ήταν περισσότερο η προϋπηρεσία. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται σαφή από τον νόμο που υπάρχει και είναι μάλιστα πρόσφατος, είναι του 2013. Εμείς θεωρήσαμε ότι η επιλογή μας πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο, βλέποντας και σε βάθος χρόνου και προοπτικά τι μπορεί να γίνει στο νοσοκομείο. Η αρχαιότητα οπωσδήποτε είναι ένα από τα προσόντα, τα οποία όμως συνεκτιμούνται όλα και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι ένας που έχει περισσότερη προϋπηρεσία γίνεται, αν θέλετε, μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι διατάξεις σε όλα αυτά τα θέματα είναι σαφείς και οι ερμηνείες οι οποίες δίνονται μπορεί να είναι και διάφορες, αλλά από τη στιγμή που δίνεται το δικαίωμα στη διοίκηση να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία και να κρίνει αυτή ποιον θεωρεί ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση, είναι καθαρά θέμα διοίκησης. Εν τούτης, το σωματείο καταγγέλνει και μεθόδευση από κάποιους πιο υψηλά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αλήθεια ότι θα θέλαμε σε όλα αυτά τα πράγματα να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία να προκαλούν αντιδράσεις, ενστάσεις και αναστάτωση στους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω με τα λόγω γνώσεως είναι ότι το Συμβούλιο αρκετές φορές ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και έλαβε την απόφαση που θεώρησε καλύτερη. Τώρα, αν εντός εισαγωγικών αδικείται κάποιος ή κάποιοι, σε όλες αυτές τις επιλογές που κάνεις είναι αλήθεια ότι κάποιοι θα δυσαρεστηθούν και κάποιοι όχι. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε σαν διοίκηση, πάντα με γνώμονα το συμφέρον και την καλύτερη προοπτική του νοσοκομείου. Στην αρχή του χρόνου, δηλαδή μέχρι τις 20 Γενάρη, θα λειτουργήσει το νέο υπηρεσιακό συμβούλιο. Κατά συνέπεια εκεί όλα αυτά τα θέματα θα επαναξεταστούν. Γιατί ήδη έχουν γίνει οι εκλογές για να συμπληρωθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο από τους εκπροσώπους των εργαζομένων και παράλληλα με αυτό η θητεία του καινούργιου υπηρεσιακού συμβουλίου και η στελέχωσή του θα ξανααξιολογηθεί στις αρχές του χρόνου. Mm-hmm. Καθυστέρηση, αν θέλετε, οφειλόταν περισσότερο στη διαλλακτικότητα που εγώ ο ίδιος προσωπικά είχα αναλάβει την ευθύνη, προσπαθώντας να βρω όλο αυτό το διάστημα λύση μεταξύ μας, γιατί είμαι της άποψης τα ενίκο μη ενδύμω και είμαι της άποψης της συνεννόησης αυτά τα θέματα. Αφού δεν επιτεύχθηκε αυτό το πράγμα, φτάσαμε εδώ και πήραμε την απόφαση. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι να βγουν στη σύνταξη, είναι τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπήρχε το χρονικό περιθώριο και σας πληροφορώ ότι σήμερα στις 12 γίνεται υπηρεσιακό συμβούλιο με θέμα αυτό των συνταξιοδοτήσεων, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε σήμερα από τους αρμοδίους του Δήμου Δράμας αναφορικά με τον καθαρισμό του χυμάρου της Καλυφίτου. Μετά από πολλά χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια καθαρισμού ρεμάτων για να προστατεύσουμε την πόλη αλλά και όλους τους κατοίκους της Δράμας από ακραία καιρικά φαινόμενα. Και δυστυχώς, επειδή προβλέπεται ένας δύσκολος χειμώνας, πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την προσπάθειά μας, καθαρίζουμε όλα τα ρέματα που οδηγούν στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να αποφύγουμε πολλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τα παλαιότερα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα έργα. Αυτός ο κύμαρος έχει να καθαριστεί πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορώ να αριθμίσω. Εμείς έχουμε υποχρέωση ως Δήμος και ως πολιτική προστασία να θωρακίσουμε την πόλη, να προστατεύσουμε τους δημότες μας. Και αυτό κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω. Θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη από τα πράγματα εν ώψη και του χειμώνα.
Έπρεπε και πρέπει να καθαριστεί όλος ο χήμαρος μέχρι να φτάσουμε στο στόμιο του πλακοσκεπή. Και αυτό κάνουμε για προστασία της πόλης. Θέλουμε να επεκταθούμε και παρακάτω, να φύγουμε και κάτω από την Κυρολίμπου και να φτάσουμε μέχρι την γέφυρα που βγαίνει στον Αρκαδικό. Και όχι μόνο, θα δούμε και τώρα σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΔ ακόμη και τον ξεροχήμαρο του Μοναστηρακιού. Δεν θα αφήσουμε κανένα κομμάτι ώστε να μπορεί και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες. Μετά από συνεργασία και συνεννόηση προσωπικά και εγώ και με τον Δήμαρχο Δράμας αλλά και με τις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτική προστασία, διεύθυνση Πρασίνου και με τον κύριο Χατζηγιάννη, συνεχίζουμε να θωρακίζουμε την πόλη με αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένας καθαρισμός από την κάτω τη μεριά, δηλαδή στο γήπεδο του Κρακτίδη. Θα συνεχίσουμε, θα περάσουμε και από την κάτω τη μεριά, ενώ από τη Φιλίππου. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για να θωρακίσουμε την πόλη από αντιπλημμυρικά έργα. Το συνεχίζουμε και είμαστε συστηματικά δίπλα στους δημότες, όπως έχει ζητηθεί και από τον Δήμαρχο. Και εγώ προσωπικά, ό,τι τεχνική υποστήριξη μέσω της υπηρεσίας, δηλαδή τη ΔΕΙΑ δράμας, την παρέχω και θα είμαι δίπλα σε ό,τι χρειαστεί. Πόσα χρόνια είχα καθαριστεί ο χήμαρος? Ο χήμαρος αυτός, παιδιά, έχει να καθαριστεί μετά από συζητήσεις που κάναμε κιόλας, γιατί μπήκαμε μέσα στο σημείο και εγώ τον περπάτησα προσωπικά. Είχε να καθαριστεί περίπου 20 χρόνια. Με ενημέρωσαν ότι είχε να καθαριστεί. Βλέπετε ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, γίνονται αναχώματα και επιχώσεις σε κάποια σημεία. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Τα καιρικά φαινόμενα είναι δύσκολα για φέτος από τα δελτία προγνώσεων που έχουμε, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ, πολύ έτοιμοι. Και ό,τι χρειαστεί είμαστε εδώ. Να επισημάνω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Στο πρόγραμμα των τελευταίων έργων για το 2015 το έχω προβλέψει, και αυτό το έχουμε προβλέψει για να μην το λέω προσωπικά, το έχουμε προβλέψει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή στις κοινότητες, δηλαδή στα χωριά μας, θα γίνουν και εκεί οι ανάλογες εργασίες. Δηλαδή θα καθαρίσουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. Στις 2 Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα ανακοινώσει την επιβολή χρηματικής ποινής στην Ελλάδα για τη λειτουργία δεκάδων παράνομων χωματερών, οι οποίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπολογίζονται σε 49. Εν τω μεταξύ άλλαξε η οικία με την οποία τα απορρίμματα της δράμας μεταφερόταν στο Χιτά Παλαιό Κάστρο στις Αίρες. Σύμφωνα με την πρόταση της Αγγελέως που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή, η χώρα θα κληθεί να καταβάλει άμεσα 22 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον 54.450 ευρώ για κάθε ημέρα μέχρι το κλεισιμό και την αποκατάσταση και τις τελευταίες χωματερίες, οι οποίες υπολογίζονται σε 49. Μην έχοντας άλλη επιλογή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εστιάσει τους τελευταίους μήνες στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων, επιβάλλοντας τη μεταφορά σκουπιδιών σε όποια περιοχή διαθέτει στοιχειώδες συνθήκες διαχείρισης. Η Ελλάδα καταδικάστηκε για πρώτη φορά το 2005 για τη λειτουργία 1.125 παράνομων χωματερών. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε και πάλι την προδικαστική διαδικασία, καθώς η χώρα μας δεν είχε συμμορφωθεί και τον περασμένο Ιούνιο η υπόθεση κατέληξε και πάλι στο δικαστήριο. Η Ελλάδα θα τιμωρηθεί για την ύπαρξη 70 ενεργών χωματερών και ακόμη 223 κλειστών που δεν είχαν αποκατασταθεί. Με δεδομένο όμως ότι το πρόστιμο θα μειώνεται κατά 150 ευρώ ημερησίως για κάθε χωματερή που κλείνει ή αποκαθίσταται, η ελληνική πλευρά εξαντλεί τους τελευταίους μήνες όλα τα περιθώρια έλιγμων, ώστε η δημοσιοποίηση της απόφασης να βρει τη χώρα με όσο δυνατόν λιγότερες χωματερές. Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες εβδομάδες αποφασίστηκε το άμεσο κλείσιμο των παράνομων χωματερών στη Στερεά Ελλάδα 6 και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 5 και η διάθεση των απορριμμάτων σε υφιστάμενους σχητά που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή. Ανάλογες αποφάσεις πρόκειται να εκδοθούν άμεσα τις επόμενες ημέρες και για άλλες περιοχές. Η συζήτηση επεκτάθηκε μετά και εξειδικεύθηκε μεταξύ των Δημάρχων για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει όλους, γιατί μετά από 12 χρόνια σχεδιασμών, συζητήσεων και διαπραγματεύσεων δεν έχει ολοκληρωθεί η σωστή αξιοποίηση και διαχείριση των απορριμμάτων και ευχηθήκαμε όλοι να δοθεί επιτέλους λύση, γιατί τη μία φορά έρχεται κοινή υπουργική απόφαση για να πάνε τα απορρίμματα όλα στο σιδηρόκαστρο για την διαχείρισή τους και την αξιοποίησή τους. Μετά υπήρξαν στάσεις από εκεί και καταλήγει η όλη απόφαση αυτή να είναι αιώρη και την ίδια στιγμή να πέφτουν
πολύ μεγάλα πρόσημα, τα οποία θα τα δείτε από 1η-1η 2015, και νομίζω ότι είναι αδικαιολόγητες όλες αυτές οι καθυστερήσεις, και κοινοτικοί πόροι οι οποίοι θα ήταν προσανατολισμένοι προς την ανάπτυξη και τη δημιουργία προϋποθέσεων καλύτερης ποιότητας ζωής αλλά και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας δεν αξιοποιούνται, και την ίδια στιγμή έχουμε τεράστιες περικοπές από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν πρόστιμα, επειδή δεν έχουμε συμμορφωθεί μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Πάντα από την πρώτη στιγμή ήμουν φίδωλος στα λόγια μου και στις κουβέντες μου. Επειδή το θέμα το αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, έχουμε μία νέα εξέλιξη, όπου η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας στη Νέα Κία δεν φαίνεται πουθενά. Σε συντονισμένες λοιπόν επαφές με το ΙΠΚΑ και με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, προσπαθούμε να φέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, έτσι ώστε να λύσουμε ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα που χρονίζει εδώ και αρκετά χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο και σύντομα θα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω εξελίξεις που δεν μας δίνουν το δικαίωμα ούτε να χαιρόμαστε, αλλά ούτε και να λυπόμαστε. Η προηγούμενη Κία δημιουργούσε ένα πρόσθετο κόστος στους δημότες και στο Δήμο της Δράμας πάνω από 450.000 ευρώ. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Πολύ σύντομα θα σας ανακοινώσω νεότερα αυτής της εξέλιξης. Πάντως αυτό που γλιτώσαμε σήμερα είναι το κόστος της διαχείρισης των σκουπιδιών, που ήταν περίπου στις 450.000 ευρώ, να μην επικυλιστεί στους δημότες της Δράμας. Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έπρεπε να έχει κλείσει τους χώρους ανεξέλεγκτης ταφής των απορριμμάτων ήδη από το 2005, έχουν περάσει πολλά χρόνια με παρατάσεις επί παρατάσεων. Και είναι γνωστό επίσης ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί εκ νέου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και υπάρχει η έναρξη επιβολής προστίμων, τόσο εφάπαξ ποσό που είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια, όσο και η μερίσια καταβολή προστίμων, το οποίο είναι πολύ ψηλό και μπορεί να σημαίνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ τη μέρα για κάθε χώρο που συνεχίζει να λειτουργεί. Mm-hmm. Το κακό στην Ελλάδα είναι ότι είναι γνωστά όλα αυτά, γιατί υπάρχει νομοθεσία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έπρεπε να έχουμε κλείσει χώρους ανεξέλεγκτης διάθεση των απορριμμάτων, και κυρίως θα έπρεπε να έχουμε οργανώσει τη μείωση, την πρόληψη δηλαδή, τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση των απορριμμάτων. Όπως έχει γίνει σε πολλές χώρες, είναι δεδομένο ότι αυτό πετυχαίνει αποτελέσματα και μειώνει τα απορρίμματα και δημιουργεί θέσεις εργασίας και μπορεί και δημιουργεί νέες οικονομικές δραστηριότητες. Εξάλλου, χάρη στον νόμο που είχε γίνει για την ελαχτική διαχείριση των απορριμμάτων, τον 2939 από το 2001, έχουν γίνει πράγματι ορισμένες επενδύσεις στην Ελλάδα, σε μια εποχή βέβαια που υπήρχε κρίση και μείωση της απασχόλησης. Τώρα, ως πράσινη αλληλεγγύη, αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να πετυχθούν πάρα πολύ γρήγορα τα προγράμματα πρόληψης, δηλαδή να καταλάβουμε ότι έχουμε δυνατότητα να μειώσουμε τα σκουπίδια. Σήμερα πράγματι μειώνουν τα σκουπίδια λόγω της κρίσης. Εδώ θα έπρεπε να μειώνονται λόγω μιας συνειδητής επιλογής των πολιτικών. Όταν πάμε να ψωνίσουμε, μπορεί να επιλέγουμε προϊόντα με λιγότερη συσκευασία, μπορεί να επιλέγουμε συσκευασίες που επαναχρησιμοποιούνται. Μία πάνη τσάντα ή περισσότερες πάνιες τσάντες, αντί να παίρνουμε κάθε φορά πλαστική τσάντα. Μπορούμε να, αν έχουμε κήπο, να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα κομποστοποίησης των από το σπίτι μας, από τον κήπο, ώστε να κάνουμε και κομπόστο να χρησιμοποιούμε στον κήπο. Ακόμα και σε μπαλκόνι μπορεί να γίνουν αυτά. Με την ανακύκλωση, με την πρόληψη και με την κομποστοποίηση μπορούμε να μειώσουμε τα απορρίμματά μας σε ένα ποσοστό της τάξης του 80%. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που γίνονται οι μελέτες, που συζητάμε τα θέματα, θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε φτάσει πραγματικά όχι μόνο σε επίπεδο δράμας ή νομού, αλλά και σε επίπεδο Ελλάδας να έχουμε μειώσει τα σκουπίδια μας 70%. Είναι κάτι το οποίο έχουν πετύχει χώρες όπως είναι η Γερμανία ή η Αυστρία. Γι' αυτό δεν μπορεί να... όλα αυτά που γίνονται και από την κεντρική διοίκηση νομίζω ότι είναι λίγο αστεία ή τραγικά, όπως το γεγονός ότι βγήκε μια υπουργική απόφαση μόλις τον Οκτώβριο, χωρίς να υπάρχει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και χωρίς να έχουν μπει ορισμένοι στόχοι ευρύτερα, πέρα από το να κλείσει ο ΧΑΔΑ.
Μετά από λίγο καιρό ξαναβγήκε και άλλη υποδική απόφαση που αναιρεί την προηγούμενη. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο τελικά δεν οδηγεί σε αποτελέσματα, ούτε οι τοπικές κοινωνίες ενεργοποιούνται, αλλά ούτε και η κεντρική διοίκηση έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα του θέματος. Και το θέμα αφορά εμάς, δεν είναι αφηρημένα το περιβάλλον, είναι η υγεία μας που κινδυνεύει από την εξέλιξη των απορριμμάτων, είναι η τεράστια σπατάλη φυσικών και οικονομικών πόρων που γίνεται μέσα από, από την κακή διαχείριση των απορριμμάτων, και γι' αυτό, αν θέλετε και ως πράσινη αλληλεγγύη, αυτό που λέμε συνέχεια είναι ότι πρέπει να μπούμε σε μια στρατηγική η οποία θα συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και μιας ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης του πολίτη και των Δήμων, έτσι ώστε πραγματικά να μπούμε σε μια νέα εποχή, σε μια νέα στρατηγική που σε ευρωπαϊκό επίπεδο ονομάζεται στρατηγική μηδενικών αποβλήτων. Δηλαδή, να μην παράγουμε τίποτα που δεν θα επαναχρησιμοποιείται, ανακυκλώνεται, κομποστοποιείται. Γενικότερα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας, διότι ο περιφερειακός σχεδιασμός που αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων είναι πεπαλαιωμένος και ανέφικτος να εφαρμοστεί επί της ουσίας, και βέβαια δεν λαμβάνουν υπόψη τους δύο βασικές αρχές στη διαχείριση. Εκείνη της μείωσης των απορριμμάτων και της επαναχρησιμοποίησης. Πάνε κατευθείαν στο θέμα της ανακύκλωσης. Δυστυχώς κανείς δεν θέλει τα σκουπίδια στο σπίτι του. Γιατί ακριβώς δεν έχουν αντιληφθεί ότι τα απορρίμματά μας δεν είναι σκουπίδια, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη μείωση ακόμα της ανεργίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των χυτά, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε σύμφωνα με την νομοθεσία, με αποτέλεσμα και βέβαια ευρωπαϊκά πρόστιμα να κρέμονται πάνω από το κεφάλι του κάθε Δήμου και βέβαια και του Δήμου Δράμας. Θεωρώ ότι δεν σκύβουν πάνω στο πρόβλημα, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι παλινοδίες. Πού θα πάνε τα σκουπίδια της Δράμας, θα πάνε στις Σέρες, θα μείνουν στη Δράμα, πού θα πάνε τα σκουπίδια της Χρυσούπολης, θα πάνε στην Ξάνθη, θα πάνε στην Καβάλα. Γενικότερα βλέπουμε ότι δεν αντιλαμβάνονται το θέμα και δεν προσπαθούν να το λύσουν στην πραγματική του βάση. Και όσο δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν και δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν με την προσοχή που πρέπει και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, θα έχουμε τέτοιες παλινοδίες. Να μην αγγίζουν τα δολώματα με το εμβόλιο της λύσας, καλεί για μία ακόμη φορά ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Δράμας, σε περίπτωση που αυτά βρεθούν εντός του αστικού ιστού, με αφορμή την έβρεση ενός δολώματος στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου Δράμας και ενός στην περιοχή της Χωριστής. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ειδοποιήσει το κοινό με σχετικά δελτία τύπου και με ανακοινώσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γίνονται ρήψεις από αέρος εμβολίων αντιλυσικών για τα ζώα της άγριας πανίδας και κυρίως της κόκκινης αλεπούς. Τις τελευταίες 2-3 μέρες που έγιναν οι ρήψεις, παρατηρήθηκαν 2 περιστατικά όπου αέρια ρεύματα παρέσυραν το δόλωμα και το έφεραν σε αστική περιοχή. Επευκαιρία λοιπόν αυτής της περίπτωσης να δείξω εδώ ένα σοκολατάκι, κέρασμα είναι, έχει αυτήν ακριβώς εδώ τη μορφή, το δόλωμα, όπου επάνω βέβαια υπάρχει ένα αυτοκόλλητο που λέει ότι πρόκειται για εμβόλιο κατά της λύσας και μην το αγγίζετε. Πράγματι μην το αγγίζετε. Ο κίνδυνος βέβαια είναι εξαιρετικά περιορισμένος, αλλά για λόγους καλής συμπεριφοράς του κοινού, λέμε μην το αγγίζετε, φωνάξτε. Εάν είναι αγροτική περιοχή, δασική περιοχή, τη δασική υπηρεσία, εάν είναι άλλη περιοχή, την κτηνιατρική υπηρεσία, να έρθει να το μαζέψει. Προσωπικά εγώ χθες το βράδυ πήγα και μάζεψα ένα τέτοιο από τις παρυφές του αστικού ιστού της Δράμας, το οποίο μετά θα πει εξουδετέρωση. Δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, απλώς αυτό που είπαμε, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αγγίζουμε και να ειδοποιούμε τις αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για να το πάρουν και να το αδρανοποιήσουν. Δεν προβλέπονται και νέες ρήψεις, θα τελειώσει κάπου εδώ το πρόγραμμα για να επαναληφθεί ακόμη μια φορά την άνοιξη. Με την ευκαιρία που μου δίνεται όμως να πω ότι αποδεικνύεται μέχρι στιγμής πως ο τρόπος αυτός εμβολιασμού των ειδών της άγριας πανίδας, που είναι και η φυσική δεξαμενή του ιού της λύσας, εκεί ζει ο ιός, αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχημένος
Πράγμα το οποίο αποδεικνύεται για πραγματικότητα από το ότι δεν έχουμε κοινωνικά κρούσματα λύσας σε αλεπούδες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει δείξει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αναφορικά με την ανάπτυξη δράσεων στον τομέα των ΣΔΙΤ, καθώς μέσα από αυτές μπορούν ουσιαστικά να απαγκιστρωθούν μία σειρά από σημαντικά έργα υποδομής στην περιοχή. Είχαμε μία πολύ σημαντική ενημέρωση από τον ειδικό γραμματέα στα θέματα του Υπουργείου, στα θέματα χρηματοδοτήσεων μέσω ΣΔΙΤ, έργα τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν έργα στην περιφέρειά μας, όπως είναι η ολοκλήρωση του ΧΑΔΑ στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και έργα αναπτυξιακά μέσα στην πόλη της Αλεξανδρουπόλεως. Έχουν έργα τα οποία η περιφέρεια θέλει να εντάξει, βλέποντας την ωριμότητα αλλά και το αναπτυξιακό τους κομμάτι. Και νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική ενημέρωση στην οποία συμμετείχαν οι δήμαρχοι, 22 δήμαρχοι από την περιφέρεια και οι αντιπεριφερειάρχες μαζί με τον περιφερειάρχη, και έχουμε ζητήσει διευκρινήσεις για πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα τα οποία μας τα ανέλησαν για το τι μπορούμε να κάνουμε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ποιες είναι οι δεσμεύσεις, ότι μπορούμε όλα τα δίκτυα στους κόμβους τους οποίους έχει η περιφέρεια να τους αναπτύξουμε και να τους εξυγχρονίσουμε και να έχουμε τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας, και κατά συνέπεια αυτά τα ωφέλη, τα πολλαπλά ωφέλη, να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η περιφέρεια προς όφελος των πολιτών. Κάναμε ερωτήσεις συγκεκριμένες για το νομό μας εδώ, για το καπνολογικό Ινστιτούτο και για το δασικό χωριό, εάν μπορεί να ενταχθεί μέσα στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ. Μας είπαν ότι μπορεί, αρκεί να η μίσθωση των κτηρίων ή η παραχώρηση καλύτερα των κτηρίων αυτών να είναι πάνω από μία 20ετία, κάτι το οποίο υπάρχει και πιστεύω ότι θα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά η περιφέρεια και η αντιπεριφέρεια. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ σημαντική συζήτηση στην οποία δόθηκαν λύσεις, δόθηκαν απαντήσεις για πολύ σημαντικά έργα όπως μικρά υδροηλεκτρικά, μικρά φράγματα αλλά και οδοποιίες οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσα από το πρόγραμμα αυτό. Και στην όλη αυτή η συζήτηση η δέσμευση του ειδικού γραμματέα του Υπουργείου ήταν ότι μπορούμε να εντάξουμε από την αρχή της νέας χρονιάς έργα τα οποία μπορούν να προχωρήσουν με γλίγορους ρυθμούς και να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Υπολειτουργούν τα δικαστήρια της χώρας, καθώς οι δικηγόροι κατεβαίνουν σε αποχή στις περισσότερες περιοχές μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου, όπως υπέδειξε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Υπολειτουργούν από αύριο τα δικαστήρια της χώρας, καθώς οι δικηγόροι κατεβαίνουν σε αποχή στις περισσότερες περιοχές μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου, όπως υπέδειξε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι δικηγόροι διαμαρτύρονται για τις βουβές δίκες στις αστικές διαφορές που δεν θα στηρίζονται σε μαρτυρικές καταθέσεις στο ακροατήριο. Αποκρούν τις αναγκαστικές εκτελέσεις εξπρες και το προνομιακό για τις τράπεζες καθεστώς στους πληστηριασμούς. Συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που έγινε στην Αθήνα, πάρθηκε τελικά η απόφαση για τη συνέχιση της αποχής από αύριο, από 3η 25 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Ενδιάμεσα πάρθηκε και η απόφαση για πρώτη φορά ενεργοποίηση ενός άρθρου του κώδικα, του 138 του κώδικα δικηγόρων, που προβλέπει για σημαντικά ζητήματα διενέργεια δημοψηφίσματος μεταξύ των δικηγόρων όλης της χώρας. Mm-hmm. Το σχετικό δημοψήφισμα θα γίνει στις 2 και 3 Δεκεμβρίου και θα έχει ως ερώτημα την θέση των δικηγόρων όλης της χώρας απέναντι στον νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας και τα μέσα αντίδρασης απέναντι στην προώθηση του νομοσχεδίου αυτού στην Βουλή. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κλάδος βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, σε πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση, προκειμένου και να δημοσιοποιήσει το θέμα, αλλά και προκειμένου να αντιδράσει απέναντι στο νομοθέτημα αυτό. Το οποίο, να πούμε όμως, τι ακριβώς προβλέπει και τι σημαίνει το νομοθέτημα αυτό.
Τα βασικά σημεία τους, τα οποία και υπάρχει καθολική αντίδραση του νομικού κόσμου της χώρας και όχι μόνο των δικηγόρων, τα βασικά τους σημεία λοιπόν είναι πρώτον ότι καταργείται στις αστικές δίκες σε μεγάλο μέρος των αστικών δικών η εμάρτυρη διαδικασία στο ακροατήριο, δηλαδή η κατάθεση μαρτύρων και εν γέννη το ακροατήριο. Πολύ απλά δηλαδή δεν θα γίνεται δίκη όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα σε ακροατήριο, αλλά απλώς θα υποβάλλονται έγγραφα και ο δικαστής ή οι δικαστές θα εκδίδουν απόφαση με βάση αυτά. Είναι το πρώτο βασικό σημείο που μας βρίσκει φυσικά καθολικά αντίθετους. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αλλάζει όλη η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή της διαδικασίας, πολύ απλά να πω για να το καταλάβουμε όλοι μας, των πληστηριασμών. Στην διαδικασία αυτή περιορίζονται τα δικαιώματα των οφειλετών και όχι μόνο περιορίζονται τα δικαιώματα των οφειλετών, αλλά και τελικά ευνοούνται όταν ολοκληρωθεί ο πληστηριασμός, από το ποσό που θα προκύψει ευνοούνται κατά πολύ μεγάλο βαθμό τα τραπεζικά ιδρύματα εις βάρος ακόμα και του δημοσίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι παρά τις αντιδράσεις διατηρούνται τα εξαιρετικά υψηλά παράβολα υπέρ του δημοσίου προκειμένου ο πολίτης να προσφύγει στη δικαιοσύνη, που έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια ουσιαστικά την δημιουργία κολλημάτων σε οποιοδήποτε θέλει να υπερασπίσει τα δικαιώματά του διαμέσου της δικαιοσύνης. Αυτά τα τρία είναι τα βασικά σημεία στα οποία έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδρασή μας και φυσικά όχι μόνο εμείς, επαναλαμβάνω, και οι δικαστές μέσω των αρμόδιων οργάνων τους και οι δικαστικοί επιμελητές και οι καθηγητές των νομικών σχολών της χώρας. Γενικά η μεγάλη πλειοψηφία του νομικού κόσμου της χώρας έχει σταθεί απέναντι σε όλο αυτό το σχεδιασμό. Νέα επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσιάζεται στο χώρο της ένδυσης στη Δράμα με ένα νέο κατάστημα ρούχων. Η Αλφα Τηλεόραση βρέθηκε στα εγγένεια και μίλησε με την υπεύθυνη του καταστήματος. Πραγματοποιούνται σήμερα τα εγγένεια του νέου μας καταστήματος που ονομάζεται Selfie και ασχολείται με την εμπορία γυναικείων ενδυμάτων. Βρίσκεται στην οδό Αγαμέμνονος 7 και απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που αισθάνονται νέες και όμορφες. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία και σας καλούμε να γνωρίσετε το κατάστημά μας και από κοντά. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου Νέας Περάμου θα υποδεχθεί στις 5 Δεκεμβρίου την κάρα του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού και προστάτου των καρκινοπαθών. Η τίμια κάρα θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μέχρι τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού.
Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την Αλφα Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.